Έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης για το στούντιο που έχεις φτιάξει, Χριστίνα, στο σπίτι περίπου και το επιβεβαιώνω. Όντως αυτή η εικόνα τώρα. Είναι χολιγουδιανό, βέβαια. Λοιπόν. Και θα κάνω και αποκάλυψη. Βγαίνω από το κινητό μου. Δεν έχω λάπτοπ. Από το κινητό σου. Γιατί η κάμερα του κινητού. Έχω λάπτοπ, αλλά αυτή η κάμερα είναι πολύ καλύτερη Μάλιστα. του κινητού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για ένα χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραμένουμε μακριά. Θα επανέλθουμε Έτσι και στην πρέπει. Κανονικότητα. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τα τεχνικά μας όλοι. Το λέω και για κάποιους υπουργούς και για κάποιους πολιτικούς κυρίως, που βγαίνουν με κάτι κεφάλια έτσι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ο κύριος Ξανθός πάντως είναι καλά προετοιμασμένος από ό,τι βλέπω. Καλά φωτισμένος. Κύριε Υπουργέ, για να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Τώρα, καταρχάς, εξελίσσεται ομαλά η πανδημία στη χώρα μας, μπορούμε να το πούμε αυτό εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με τεκμηριωμένο τρόπο είναι ότι υπάρχει ένας βραδύτερος ρυθμός εξάπλωσης του ιού στη χώρα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τις γειτονικές μας χώρες, που εκεί εξελίσσεται νομίζω μια υγειονομική τραγωδία. Εννοώ Ιταλία, Ισπανία, αλλά σιγά σιγά και η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Αυτό σε βεβαίως... τι οφείλεται, κύριε Υπουργέ? Τι Κοιτάξτε, είναι αυτό που έπαιξε ρόλο για να φτάσουμε σε αυτό το θετικό σημείο, ας το πούμε? Συνήθως, κύριε οικονόμου, δεν υπάρχει ένας παράγοντας. Είναι συνδυαστικές οι παρεμβάσεις που μπορεί κανείς να... στις οποίες μάλλον μπορεί κανείς να αποδώσει τον ένα ή τον άλλο βαθμό εξέλιξη μιας πανδημίας σε μια χώρα. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι στη χώρα μας ελήφθησαν αρκετά έγκαιρα τα περιοριστικά μέτρα έπαιξε το ρόλο του. Αρκούν αυτά τα μέτρα, κύριε Υπουργέ? Πραγματικά, τα στηρίξατε εξ αρχής και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί καλό είναι αυτά τα μέτρα που δοκιμάζουν και τα όρια των πολιτών να έχουν και μια διακομματική συνένεση. Νομίζω να συμφωνείτε. Να σας πω, συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι το κλίμα πολιτικής συνεννόησης και συνένεσης στη διαχείριση αυτής της κρίσης συνέβαλε και στην κοινωνική συμμόρφωση. Στη συμμόρφωση δηλαδή των πολιτών, σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, είχε τεράστια σημασία και αυτό, ξέρετε, δεν υπήρχε σε άλλες χώρες. Δηλαδή στην Ιταλία έχω ακούσει ανταποκρίσεις από συναδέλφους σας, δημοσιογράφους κλπ, που εντοπίζουν ότι ένας λόγος του ότι ξέφυγε τελείως η κατάσταση εκεί είναι ότι ειδικά στη Λομβαρδία υπήρχε σκληρή αντιπολίτευση από τη Λέγκα του Βορρά, από το Σαλβίνι, οι οποίοι αποδομούσαν, αμφισβητούσαν τα μέτρα τα κυβερνητικά και τις εισηγήσεις και Κύριε δημιουργούσαν Υπουργέ, ένα κλίμα αμφισβήτησης. Αυτά Αυτό είναι τα μέτρα που έχουμε πάρει έως τώρα είναι αρκετά, ή επειδή ακριβώς τώρα διανύουμε την πιο κρίσιμη περίοδο, ίσως θα χρειαζόταν να ληφθούν και άλλα μέτρα? Γιατί φαίνεται πως εξετάζονται συγκεκριμένα μέτρα αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση σωστά έχει επιλέξει να ακούει τις εισηγήσεις των επιστημόνων, των ειδικών εμπειρογνωμόνων, των λοιμοξιολόγων, των επιδημιολόγων κλπ, οι οποίοι έχουν τα δεδομένα, έχουν τη μεγάλη εικόνα και επικαιροποιούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Είπατε πριν ημερών, κύριε Υπουργέ, ότι θα επιλέγατε και εσείς τον κύριο Τσιόδρα ως επικεφαλής και... αυτής της επιστημονικής ομάδας. Και σας θυμά αυτό, έτσι όπως το είπατε. Το επαναλαμβάνω και νομίζω ότι μέχρι τώρα η πορεία του πραγματικά δικαιώνει και την επιλογή αυτή, αλλά θα και κάνατε και την ίδια διαδρομή την αποδοχή μέτρων που έχει. Κάνατε... Βεβαίως, προφανώς. Στην κοινωνία έχει τεράστια αποδοχή ο κύριος Τσιόδρας. Είναι το εύρος του και το κύρος του πάρα πολύ μεγάλο. Και τα ίδια μέτρα θα έπαιρνατε ως υπουργός εσείς ενδεχομένως? Κοιτάξτε, σας λέω, το βασικό είναι να αποδεχθείς τη στρατηγική που προτείνουν οι επιστήμονες. Από εκεί και μετά, βεβαίως, υπάρχει και ένα κομμάτι πολιτικής διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, λήψης εντοπισμένων μέτρων κλπ. Ναι, εγώ σε αυτό αναφέρομαι, όχι στο επιστημονικό. Το επιστημονικό δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Λοιπόν, αναγκαστικά θα πάει εκεί, στην πεπατήση. Θα σας έλεγα λίγο ποια είναι, κατά την άποψή μου, τα κενά στη μέχρι τώρα, γιατί κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε σε μια επαφή ο καθένας με το ρόλο του. Σε μια επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο ρόλος ο δικός μας είναι, χωρίς να αμφισβητούμε λοιπόν τη στρατηγική, να αναδεικνύουμε προβλήματα, κενά, ελλείψεις
ή και λαθεμένους ισχυρισμούς που υπάρχουν επί της εφαρμογής. Τα νοσοκομεία είναι σε καλή κατάσταση, κύριε Υπουργέ, ακούστε, τώρα που μιλάμε. Ακούστε, νομίζω, κοιτάξτε, πρώτον, υπήρξε ένα σοβαρό έλλειμμα που ελπίζω αυτές τις επόμενες μέρες, ώρες θα έλεγα, να αντιμετωπιστεί οριστικά και αμετάκλητα. Το θέμα της επάρκειας των μέσων ατομικής προστασίας του υγειονομικού προσωπικού. Αυτό δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας και ένα προβληματισμό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Μάσκες και λοιπά. Αναγνωρίζετε όμως ότι υπήρξε ένα δισεύρετο. Ακριβώς. Δεν ήταν ένα έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, αλλά ξέρετε ότι αυτό η δικαιολογία υπάρχει και είναι λογική. Δεν είναι δικαιολογία. Αλλά, εγώ δεν τη θεωρώ δικαιολογία. Είναι επιχείρημα. Το επιχείρημα, ναι. Οι άνθρωποι που επομίζονται όμως το ρόλο της προστασίας της κοινωνίας και του θεματοφύλακα της πρώτης γραμμής, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που απαιτούν και σωστά είναι να έχουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να κάνουν αξιοπρεπώς και με ασφάλεια τη δουλειά τους. Στο από εδώ και πέρα, ένα δεύτερο σημείο. Έλα, Χριστίνα, ρώτησε το μισό λεπτό. Βοηθήστε μας, κύριε Υπουργέ, να θέσουμε τα ερωτήματα, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Έλα, Χριστίνα. Το γεγονός ότι εσείς είχατε παραδώσει 560 μονάδες εντατικής θεραπείας και μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, ήδη έχουν φτάσει στις 870. Εχθές μου είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης ότι προσδοκούν πολύ σύντομα να φτάσουν τις 1000. Το θεωρείτε ένα πολύ θετικό? Δεν ήταν ένα μικρό θαύμα για αυτό το σύστημα υγείας που έχουμε και που το ξέρετε καλύτερα γιατί ήσασταν και υπουργός? Κυρία Κοράη, πρώτον, να ξέρετε το εξής, ότι αυτές οι 560 που παραδώσαμε όντως ήταν 450 όταν παραλάβαμε το 2015. Καταφέραμε λοιπόν μέσα στα χρόνια της κρίσης, και του μνημονίου και της λιτότητας να κάνουμε μια επένδυση. Προκηρύξαμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις των γιατρών των ΜΕΘ, έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους και υπήρχαν ακόμα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία προσπαθούν τώρα με συμβασιούχους να τα καλύψουν. Η προσάυξηση που έχει γίνει δεν είναι επί της ουσίας νέες κλίνες που έχουν προσθεθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι η συνεργασία που έχει μπει στη μεγάλη δεξαμενή του κράτους, της εποπτείας ας πούμε από το Υπουργείο, έχουν προσθεθεί και οι κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων και οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Άρα η έξτρα είναι από τον ιδιωτικό τομέα, λέτε, κύριε Υπουργέ? Είναι και από κλίνες εντατικής μονάδος αυξημένης φροντίδας που μετατράπηκαν σε κλίνες εντατικής και με μια προσπάθεια που γίνεται καθημερινά να μετατραπούν κλίνες που έχουν αυξημένες δυνατότητες να υποστηρίξουν ένα ασθενή, όπως είναι στεφανιές μονάδες, όπως είναι καρδιοχειρουργικές ΜΕΘ. Επομένως, καλός είναι και ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Υπουργέ. Μην πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Καλώς γίνεται αυτή η προσπάθεια. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να είναι μια σημαντική επικέντρωση της ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό. Εσείς εδώ τι άλλο πιστεύετε ότι χρειάζεται, κύριε Ξανθέ? Αυτό που λέτε το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα σας πω, επιτρέψτε μου. Ένα σχόλιο όμως και σε αυτό. Εδώ έκανε και ένα φάουλ η κυβέρνηση και πρέπει να το πούμε. Αυτό το ότι έσπευσε δηλαδή στη φάση της κρίσης να συμφωνήσει διπλασιασμό του ημερήσιου νοσήλιου για τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ ήταν φάουλ. Και θεωρώ πραγματικά ότι όταν θα έρθει η ώρα να αξιοποιηθούν αυτές οι κλίνες, γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί τώρα, γιατί μέχρι στιγμής ο αριθμός των διασωληνωμένων, τα 90 άτομα αυτά, είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος. Όταν θα έρθει η ώρα πρέπει να λοιπόν, το πάρει κύριε πίσω. Υπουργέ, νομίζω ότι είναι, ερώτηση πρέπει τελευταία. Να γίνει με όρους δημοσίου συμφέροντος ερώτηση αυτή τελευταία, η συνεργασία. Κύριε Ξανθέ, μισό λεπτό, Χριστίνα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αν συνεχίζουμε να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε μέχρι τώρα με ένα διαχειρίσιμο τέλος πάντων κάθε μέρα αριθμό κρουσμάτων, θα αντέξει μέχρι τέλους? Και αυτό το τέλος μπορείτε να εκτιμήσετε πότε θα είναι? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όπως έχετε συζητήσει με πάρα πολλούς ειδικούς, δεν είναι εύκολη ούτε ασφαλής. Νομίζω ότι θα πάμε στον επόμενο μήνα, στο μήνα που τρέχουμε τώρα, ελπίζουμε όλοι σε μια σταδιακή κορύφωση αυτής της εξέλιξης της πανδημίας και ελπίζουμε από τον επόμενο μήνα να υπάρχει μια σταδιακή υποχώρηση. Αυτό είναι το καλό σενάριο, σε αυτό προσδοκούμε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μερικά άλλα σημαντικά πράγματα αυτή την περίοδο. Ένα είναι να προκηρυχθούν
να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις, διότι είναι σωστή η ενίσχυση με συμβασιούχους, η έκτακτη επέμβαση στο σύστημα, αλλά πρέπει να δοθεί ένα σήμα ότι το σύστημα υγείας πρέπει να στηριχθεί και να καλυφθούν οι ανάγκες του με μόνιμο τρόπο. Ένα είναι αυτό. Επιτρέψτε μου τώρα. Ελάτε, κύριε Ξανθέ, γιατί πρέπει να καλύψω. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής αυτό. Είναι κρίσιμος κρίκος πρωτοβάθμια. Μπορούν τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας να παίξουν ένα σημαντικό ανασχετικό ρόλο. Χρήματα χρειάζονται στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα φίλτρο. Ορίστε, δεν άκουσα. Χρήματα, λέω, χρειάζονται στο προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, παραϊατρικό, όλο το προσωπικό, όλο το υγειονομικό μας προσωπικό. Εννοείται επιπλέον μια μισθολογική ενίσχυση, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι θετικό το ότι θα δοθεί το δώρο του Πάσχα στο προσωπικό. Αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν είναι της ώρας, αλλά πρέπει να ανοίξουμε μετά από αυτή την κρίση μια σοβαρή συζήτηση για το μισθολογικό καθεστώς των ανθρώπων του συστήματος υγείας που σήμερα κρατάνε όρθια. Κρατάνε όρθιο και τη δημόσια περίθαλψη. Για την επόμενη μέρα, λέτε. Χριστίνα, πολύ σύντομη ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Πολύ σύντομη. Με ένα ναι, θα είμαι ικανοποιημένη. Με ένα όχι. Θα σας κρίνω μετά. Θα στηρίξετε τα όποια αυστηρά μέτρα, εάν κλείσει η κυβέρνηση τα διόδια για το Πάσχα, προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά. Θα στηρίξετε υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες. Θα στηρίξουμε τη λογική της εντατικοποίησης και της αυστηροποίησης των μέτρων που θα υποδειχθούν από τους επιστήμονες, ακριβώς για να μην υπάρξει υποχώρηση, για να μην υπάρξει χαλάρωση. Μάλιστα, και για να σαφής. Επιμείνουμε όλοι στην προσπάθεια να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού στην κοινότητα και στο γενικό πληθυσμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλά, και εγώ ευχαριστούμε πολύ και εσένα, το Δημήτρη Οικονόμου. Γεια σου, Χριστίνα. Καλημέρα. Με τη Χριστίνα σε λίγο και τον Αντώνη Ατζολέτο θα είμαστε εδώ με τον κύριο Μάκη Βορύδη και έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξης. Η Χρύσα Τσίχλη τώρα για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, γιατί οι εκτιμήσεις ό,τι αφορά τον COVID-19 είναι το λιγότερο αποθαρρυντικές. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι με το ρυθμό που εξαπλώνεται ο κορονοϊός μέσα σε λίγες ημέρες θα φτάσει τα 1